Γεια σας. Κόλλησε, όχι, εγώ κόλλησα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, κύριοι και κυρίες. Πώς είστε, καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Ελπίζω να πέρασετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Είχε διάφορα ευτράπελα όπως όλα τα Σαββατοκυριακά των τελευταίων ετών. Διάφορα ευτράπελα είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα επίσης και μπλα μπλα μπλα, δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Την Κυριακή είχαμε μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία και η οποία έγινε και παραλίγο, ή μάλλον έγινε hashtag και γενικά υπήρξε και μια έτσι ένα μπίρι online στα δίκτυα σε σχέση με αυτό και τέλος πάντων και μερικά αφιερώματα και όλα τα γνωστά. Λοιπόν, ακριβώς για αυτούς τους λόγους επέλεξα να ξεθάψω από την ατάκτως ερημένη συλλογή μου σε διάφορες κούτες, σημεία, δωμάτια κτλ. Και ανακάλυψα μία παραγωγή που είχαν κάνει για λογαριασμό των νέων ένα ντοκιμαντεράκι τέλος πάντων σε σκηνοθεσία Αναστάση Αγάθη, το οποίο περιέχει και πάρα πολλές συνεντεύξεις ανθρώπων επιτοπλίστων της τέχνης και του τύπου κτλ. Που όμως έχει και πάρα πολλά αποσπάσματα από τα από στιγμές της εποχής, από τα επίκαιρα της εποχής, από το αρχείο του ίδιου του ΔΟΛ, από το αρχείο της ΕΡΤ και πάλι λέγοντας, όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει το μέγεθος της ξεφτύλας, ας πούμε, ενός έθνους, της κοινωνίας που βρίσκεται στη χρονική περίοδο εκείνη σε αυτά τα γεγονότα και αυτούς οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τις αποφάσεις τους ή με τις παραλήψεις τους, δομούν την κοινωνία που ήταν όχι άλλοι από τους εθνοσωτήρες, ας πούμε, συνταγματάρχες, οι οποίοι μετά την σωτηρία την οποία ήρθαν και προσέφεραν τόσο γενναιόδωρα στην Ελλάδα, αποφάσισαν να την εκπαιδεύσουν κιόλας σε διάφορα δρόμενα και να τις δημιουργήσουν έτσι διάφορες ηθικές αξίες που δεν είχε κατά τη γνώμη τους, πέφτοντας πια με τις πράξεις τους στο επίπεδο του γραφικού και του γελίου. Πράγματι κατά τη διάρκεια της εφταετίας έγιναν διάφορα πράγματα τα οποία είναι τραγικά, αλλά έγιναν και κάποια άλλα τα οποία το μόνο που μπορούν να σε κάνουν είναι να ξεσπάσεις γέλια, που αυτόματα αυτά τα γέλια μπορεί να αλλάξουν όταν αρχίσεις και τα παραλληλίζεις με το τι συμβαίνει σήμερα. Και θα καταλάβετε πολύ καλά τι λέω όταν θα δείτε εκκλησίες τροχόσπιτα να περιδιαβαίνουν τα χωριά προκειμένου να αγιάσουν τους κατοίκους, όταν θα δείτε τις τηλεοράσεις να διανύμονται μέχρι και στο τελευταίο χωριό με χορηγούς στη Westinghouse, τον Παπαστράτο και τον Σκαλιστήρη, όταν θα δείτε το μυστρί να πηγαίνει έρχεται από εδώ και από εκεί για να θεμελιώνει έργα που δεν έγιναν ποτέ ή να εκπληρώνει τάματα τα οποία κρυφά ο Κολοκοτρώνης είχε ορκιστεί ότι θα βάλει για τη σωτηρία του έθνους. Όλα αυτά συνθέτουν τη γραφικότητα εκείνης της εποχής, η οποία προέρχεται από πάρα πολλές πλευρές, από την ίδια την κοινωνία προς αυτούς που κυβερνούσαν με όποιο τρόπο κυβερνούσαν, από αυτούς που κυβερνούσαν προς την ίδια κοινωνία και από τους δυο τους προς μια μειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι τέλος πάντων πίστευαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί η αλήθεια είναι πως κανείς δεν ζοριζόταν με την εφταετία. Η αλήθεια είναι πως ο περισσότερος κόσμος, ειδικά την πρώτη διετία, και θα ακούσετε και μέσα τι λένε οι υπόλοιποι, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι με το ότι μπήκε μια τάξη σε αυτή την αναρχία. Γιατί πίστευαν ότι υπήρχε αναρχία. Γιατί πίστευαν ότι τέλος πάντων ο Καραμανλής με τον ένα τον άλλο τρόπο ήταν μια καλύτερη λύση τελικά. Όλα αυτά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα έχουν κρίνει αυτοί οι οποίοι ήταν εκεί, καθώς επίσης και εμείς τώρα που διαβάζουμε τις κρίσεις αυτών που τα κατέγραψαν. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, δεν ήμασταν εκεί. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια που μας διαφεύγει πολλές φορές. Ας δούμε το πρώτο αποσπασματάκι. Σας προειδοποιώ, είναι τρία αποσπάσματα τα οποία έχουν μια διάρκεια κάτι σαν από 12 έως 14 λεπτά, όπου ενδιάμεσα θα τα κόβουμε λίγο προκειμένου να
ξελιγωνόμαστε παρέα με έναν αντίστοιχο σχολιασμό, γιατί και εγώ δεν μπορώ να τα κρατήσω, καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι και επανερχόμεθα. Μπροστά στον καθρέφτη, δείτε το κεφάλι σας, διότι αν δεν είναι άσπρο, είναι γκρίζο. Ενώ, σι βέλς στρίτς μη τσετέλτεν ζετ. Δεν θέλω απαράδεκτον ενέργεια. Λοχαγόν, ο οποίος θα ετίθετο με τα στρατιωτών δηλών για να τους ανατρέψει από την προέλαση ή την επίθεση, θα του έσπαζα το κεφάλι με το πιστόλι κατά την διάρκεια της εφόδου. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτη, αγκαλιασμένη δυνατή με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Λέω κάτι λίγο δυσάρεστο, αλλά είναι αλήθεια. Θες γιατί την πρώτη χρονιά της δικτατορίας δεν ήταν τόσο μεγάλη η πλειοψηφία των ανθρώπων που ήταν εναντίον της. Δηλαδή, στην αρχή, την πρώτη χρονιά, θυμάμαι ακόμα σε συζητήσεις να είναι πολλοί που ήταν από επιφυλακτική έως και θετική. Δηλαδή, υπήρχε η αίσθηση ότι κυριαρχεί η αναρχία, ας πούμε, στην Ελλάδα του 67, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι είναι παραλυμένη χώρα που απεργεί από τον άλλο. Και μπας και γίνει κάτι καλύτερο. Και άλλοι την αποδέχονταν παθητικά, άλλοι ενεργά την υποστήριζαν. Πάντως δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο να βρεθεί σε παρέες ανθρώπων μη απολυταρχικών θέσεων που δεν ήταν πολύ αρνητικοί ως το 68-69. Και ενώ οι σαλπιντές αλπίζουν προσοχήν, ο πρωτεργάτης της Επαναστάσεως, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαδόπουλος, απευθύνει συγκεκριμένος των χαιρετισμών του προς τον ελληνικό λαό με λόγους απλούς και δι' αυτό μεγάλους. «Επράξαμεν το καθήκον μας», λέγει. «Ας χαιρόμεθα πάντοτε χαράν μεγάλην, αναμιμνισκόμενοι τας υποχρεώσεις μας έναντι της πατρίδος, τας οποίας ουδέποτε πρέπει να ξεχνόμεν. Η Ελλάς αναγεννάται. Η Ελλάς θα μεγαλουργήσει. Η Ελλάς θα ζει». Πιστεύω ότι η αισθητική της δικτατορίας ήταν ένας συνδυασμός μιας γενικότερης αισθητικής απολυταρχικών καθεστώτων του 20ου αιώνα και ελληνικών ιδιομορφιών. Δηλαδή το ίδιο kitsch το βλέπουμε στο ναζισμό, το βλέπουμε στο φασισμό, το βλέπουμε στην Ρωσία του Στάλιν. Στη Γερμανία νομίζω έχουμε το καθαρό αιμο kitsch, έτσι με τις Βαλκυρίες και της Ταχυτόνια και του Ζίγφριντ. Και στην Ελλάδα βέβαια είναι αυτό προσαρμόζεται στα καθημάς, με άνδρους, χλαμίδες, θερμοπύλες και μακεδονομάχους. Ήταν ένας πολύ κακόγουστος συνδυασμός πολύ όμορφων πραγμάτων στην πηγή τους, που ήταν η αρχαιότητα, και ήταν λιγάκι, αν θέλετε, σαν μια έτσι, σχολική παράσταση καμωμένη από δάσκαλο με πολύ έντονες και πολύ κακοδιοχετευμένες καλλιτεχνικές ανησυχίες. Το στάδιο χωράει 62.000 ανθρώπους. Ήτανε τίγκα, όπως μπορεί να δει κανείς πάρα πολύ εύκολα. Σε όλες αυτές τις τελετές. Και συμμετείχαν και πάρα πολλοί επιφανείς εκπρόσωποι του πνευματικού και ιδίως του κόσμου του θεάματος. Του θεάτρου, του κινηματογράφου, ηθοποιοί. Αυτοί συμμετείχανε, ξέρω εγώ, από την αγωνία τους στο προσκήνιο, από την αγωνία την αρκισική που έχουν συνήθως πολλοί ηθοποιοί κλπ. Πάντως συμμετείχαν.
Η Δευτέρα Ολυμπιάς Τραγουδιού υπήρξε και φέτος ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή καλλιτεχνικά γεγονότα στον κόσμο του Πεντάγωνα. Ο κόσμος που είχε πλημμυρίσει τις κερκίδες του σταδίου χειροκρότησε με ενθουσιασμό τους guest stars της Δευτέρας Ολυμπιάδος Τραγουδιού, μα απεθέωσε τους νικητάς. Τον Απρίλιο του 1968, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας, ο Ποέρ, δήλωσε ότι υπάρχει οσμή φασισμού στη Γαλλία. Το έγραψα αυτό σε μια εφημερίδα, Ποέρ, οσμή φασισμού στη Γαλλία. Και οι δύο τύποι που το διαβάζανε, έλεγε ο ένας τον άλλο, βέβαια, μέχρι εδώ φτάνει. Αυτό πέρασε, δημοσιεύτηκε και ξαφνικά μας καλούν στη λογοκρισία. Πάω εκεί το μεσημέρι, γιατί δεν είναι μόνο με να καλούσαν, αφού το θέμα αφορούσε Στίτσο. Ανεμένω στο πρώτο πάτωμα που ήταν ο Ταβανάρχης, μάλιστα ο χειρότερος από όλους εκείνη την εποχή, ο οποίος μόλις μπήκα μέσα, βαστούσε μια εφημερίδα και διάβαζε και μόλις μου λέει, άσε να ωρείτε. Τι μυρίζει ρε μέχρι εδώ, τι μυρίζει μέχρι εδώ ρε, τι μυρίζει ρε μέχρι εδώ, ουρλιάζοντας. Και ξαφνικά σε αυτό το ρημαδό μέσα ανοίγει η πόρτα και λέει, μπαίνει ο καφετζής, βάζει την πόρτα μέσα ο καφετζής και λέει, κύριε Ταγματάρχα, μας χύθηκε ο καφές, φούτος ο καφές στο καφενείο. Στον ίδιο διάδρομο, στο βάθος, ήταν το πρόχειρο καφενείο της λογοκρισίας, που είχε φουσκώσει και χυθεί ο καφές και μυρίζει όντως όλο το διάδρομο. Άνοιξε το! Άνοιξε το! Να το ανοίξω. Άσε μας και τα Παρασκευή, άσε μας να κάνουμε την ανάγκη μας. Έτσι, με τη ζώνη δεμένη. Ναι, έτσι συνηθίζω εγώ. Μου έκανε εντύπωση ότι άκουσα 20 ανέκδοτα για τη δικτατορία. Από δύο εβδομάδες μετά. Και ρώτησα βέβαια μετά τον πατέρα μου, λέω, πατέρα, λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και μου λέει, παιδί μου, αυτά είναι τα ίδια ανέκδοτα που λέγανε οι ναζιστές επί Χίτλερ, οι Ιταλοί επί Μουσολίνη, στη δικτατορία του Μεταξά. Για τη ρημάδα την αδερφή μου. Όχι τίποτα. Ο Λευθερωτής. Πας. Ο Λευτέρης. Ακόμα και το χαρτί της τρώγεται. Hans! Hans! Όταν παίχτηκε η ταινία πάνω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και έγινε πραγματικά ο χαμός, διότι εκτός του ότι ήταν και εξακολουθεί να είναι και σήμερα μια καλή κατά κάποιο τρόπο ταινία, στην πραγματικότητα είναι ένα μήνυμα σε έναν χουντοκρατούμενο λαό, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία ουσιαστικά να διαδηλώνει σε κάθε προβολή της ταινίας στους κινηματογράφους. Και αυτό έγινε ξεκινώντας από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στο μέγαρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη έγινε η απονομή των βραβείων του 12ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Και η τελετή της απονομής υπήρξε η τελευταία φάση σε αυτής της καλλιτεχνικής μάχης στον τομέα της 7ης τέχνης. Ο κόσμος που είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του Αλεξανδρίου Μελάθρου χειροκρότησε με ενθουσιασμό τους βραβευμένους, ιδιαίτερος δε το Θανάση Δέγκο, ο οποίος πήρε το πρώτο βραβείο ανδρικής ερμηνείας για το ρόλο του στην ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο ο Θανάση». Ήτανε ο Νοέμβριος του 67, δηλαδή μόλις 5-6 μήνες μετά τη δικτατορία. Κανείς δεν διανοείται να κάνει κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερημός εναντίον της Χούντας. Εκείνη τη βδομάδα είχα κάνει μια σειρά με το «Ανοίξαν τα καινούργια», μιλάω για τα κρασιά όπως λέγανε τότε. Ήτανε οι βαρελόφρονες, οι ταβέρνες, οι γυναίκες κλπ.
Στο Σίτσο ήταν μια γυναίκα που έψαχνε τον άντρα και το παιδί της, που είχαν χαθεί το βράδυ και υποψιαζόταν εδώ στην ταβέρνα. Είχε μπει στην ταβέρνα, είχε σηκώσει το τραπεζομάντιλο κάτω από το οποίο είχε κρυφτεί το παιδί και βαστώντας μια ομπρέλα στο άλλο χέρι του λέγε: «Εδώ είσαι εσύ, Θοδράκη, βγες αμέσως έξω». Την άλλη μέρα το μεσημέρι σπάρανε τα τηλέφωνα. «Μπράβο, παιδιά, ωραία, πολύ ωραίο. Τι είναι ωραίο, που λέτε να βγει ο Θοδράκης». Κόκαλο εμείς. Κόκαλο εμείς. Κόκαλο η διεύθυνση. Εξωφρενώς τη λογοκρισία. Για το Μίκη το Θεοδωράκη ήταν για να φορά πια. Ρε παιδιά, όχι, εγώ έγραψα Θεοδωράκης γιατί ένας Θεοδωράκης που ήταν συνήθως πίτα στην εφημερίδα και του έκανα πλάκα. Θα μπορούσα να γράψει ο Γεωργάκης ή ο Θανασάκης. Δεν έχουμε καταλήξει. Τρομάξαμε να γλιτώσουμε από αυτό το πελά. Σαχλαμάρα και να σε συλλάβουν να σε πάνε μέσα, όπως έγινε ακριβώς με την έκθεση του Τσαρούχη που τότε είχαμε οργανώσει στην Οδό Κριεζώτου 7 και όπως ξέρετε τα έργα του Τσαρούχη έχουν και μία ιδιομορφία και το αγαπημένο του θέμα ήταν ο στρατός. Όταν στήσαμε την έκθεση, κάποιος στήριξε στη Χούντα ότι κάνουμε μία έκθεση για αντίσταση και ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλουμε το στρατό. Οπότε, ένα μεσημέρι, Σάββατο, θα ερχόταν ο κύριος Ξυγκόπουλος, ο οποίος ήταν καθηγητής της Βυζαντινολογίας, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, αλλά ο άντρας μου, επειδή τα έργα ήταν πολύ ρεαλιστικά του Τσαρούχη, αποφάσισε να βγάλει ένα-δύο από τα πολύ ρεαλιστικά. Οπότε κάποια ώρα εισβάλλει ο στρατός και η αστυνομία στην καλέρι και πιάνουνε τον Τάσο, τον άντρα μου. Είχαμε κρύψει όμως αυτά που πραγματικά ήταν λίγο shocking τα έργα και ήταν μια θαυμάσια έκθεση, ένας θαυμάσιος Τσαρούχης. Οπότε ένας από τους αστυνομικούς λέει: «Μα δεν είναι αυτό που μας είπανε, μόνο πίστια δείχνει». Και εκείνη την εποχή ήταν που έφυγε ο Τσαρούχης για το Παρίσι και είπε το εξής αμίμητο: «Φεύγω γιατί κινδυνεύω να συλληφθώ από τα μοντέλα μου». Δεν ξέρω τι μου είχε πιάσει. Και από το πρωί στις 11 μέχρι το απόγευμα στις 7 στέλναμε σίτσα συνέχεια. Είχαμε στείλει περίπου 9 σκίτσα. Εγώ το είχα γυρίσει στην πλάκα να δούμε πόσο θα αντέξουν αυτοί. Και αυτοί ίσως το είχαν γυρίσει στην πλάκα, κόβε να δούμε πόσο θα αντέξει αυτός. Σε 9 η ώρα το βράδυ λοιπόν, μου λέει ο Νίτσος: «Έχεις κι άλλο?» Λέω: «Έχω ένα». Τότε σχεδίαζα δύο τύπους που τους είχα χρησιμοποιήσει, που τους χρησιμοποιήσαν στο σκίτσο να μιλάνε μεταξύ τους. Ο ένας ήταν συνήθως σιωπηλός και ο άλλος μιλούσε λέγοντας: «Υποθέτω, εγώ εξυπνάδες». Τους κάνω αυτούς τους τύπους κομμένους στη μέση. Ήταν μόνο τα πόδια τους όρθια, τα δε σώματα τα περίμενα χάνω. Μπροστά τους έστε και ένα ζευγάρι έκπληκτο και αυτοί το απαντούσαν να βγάλουν, μας έκοψε λίγο κρυσία. Και αυτό ήταν το τελευταίο που τους έστειλα. Όπου το βρήκαν διασκεδαστικό, υποθέτω ότι γελάσανε και μας πήραν τηλέφωνο και μας πήραν: «Βάλτε το πριν από αυτό». Λοιπόν, που λέτε, όπως ακούτε και βλέπετε, επί δικτατορίας, οι θύνοντες είχαν καταλάβει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι με την επικοινωνία, τη δημοσιότητα και τη δημιουργία εκδηλώσεων κτλ. Όπως είχαν διδαχθεί προφανώς από άλλα ολοκληρωτικά καθεστώτα, καθώς επίσης και από τους εκπαιδευτές τους, υποθέτω, με τον ένα τον άλλο τρόπο, έμεσα ή άμεσα, η παροχή θεάματος στην κοινωνία ήταν πάρα πολύ δυνατός τρόπος να διαχειριστούν
την όποια δυσαρέσκειά της για άλλα θέματα. Αυτό επίσης μου θυμίζει και κάτι από την άποψη ότι ο ντόρος που γίνεται για παράδειγμα για τα τουρκικά είναι σαφώς μεγαλύτερος από αυτός που θα έπρεπε να είναι όπως και να έχει, αλλά η κουλτούρα μας και αυτό το οποίο υπάρχει στις τηλεοράσεις μας κτλ. Είναι καθαρά αυτού του τύπου η υπόθεση πετάμε ψωμιά με λίγο θέαμα στους πληβίους. Με τον ένα τον άλλο τρόπο, όπως είπα λοιπόν, η εφταετία είχε πάρει χαμπάρι ότι αυτό δουλεύει και στη συνέχεια άρχισε να παίρνει χαμπάρι και άλλα πράγματα, όπως είναι το ότι αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχει και επίδραση σε αυτούς που δεν μπορούν να βρίσκονται εκεί. Για παράδειγμα, στους διάφορους χωριά και λοιπούς τέτοιους, όπου βρήκαν μια καταπληκτική λύση συνεργαζόμενοι με τις βιομήχανους και τις μεγάλες εταιρείες της εποχής, να στείλουν τηλεοράσεις μέχρι και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών βέβαια, στη συνέχεια μπορούμε να δούμε πάρα πολύ γλαφυρά να περιγράφεται το πώς τα στελέχη της εφταετίας επισκέφτηκαν ότι δικτατορία υπήρχε στην Αφρική, ας πούμε. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό, θα το δείτε, θα γελάσουμε πάρα πολύ μαζί. Θα δείτε επίσης πολύ αστείες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τις διάφορες ενέργειες εγγενείων, εγγενεία έργων, μονάδων κλπ. Τέτοια, μέχρι και το τάμα του έθνους, όπως είπα προηγουμένως, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ αστείο. Προσέξτε τις εικόνες που έρχονται, γιατί λίγο αν παραλληλίσετε τι συμβαίνει και τι τρώμε σαν περιεχόμενο media αυτή την εποχή, θα δείτε ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα κοντά, είναι σαν να είμαστε στην ίδια εποχή και η διαφορά μόνο να είναι το χρώμα των εικόνων σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πέρα από τα γέλια τα οποία προκαλούν εκ πρώτης, είναι και άξια μιας περαιτέρω σκέψης και συζήτησης σαν γεγονότα από το παρελθόν, ειδικά όταν περιγράφονται σε εικόνες τόσο γλαφυρά όσο θα δείτε ότι περιγράφονται. Πάμε να δούμε και το επόμενο κομμάτι, όπου ξεκινάει με τη διανομή των τηλεοράσεων. Προημερών έγινε μια τελετή που εσημείωσε την αρχή της πραγματοποιήσεως μιας ωραίας ιδέας. Αντιπρόσωποι του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός και των ομανίμων εταιριών Χαλιμπουργική, Παπαστράτος, Πίτσος, Σκαλιστήρη και ΕΤΜΑ παρέδωσαν στον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και υπουργό εσωτερικών κ. Πατακό 216 δέκτες τηλεοράσεως που προσέφεραν για τα χωριά. Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικού του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Δημάρατος και ο πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τύπου και Πληροφοριών κ. Βούλγαρης, στον οποίο αφήνεται η ιδέα και η προσπάθεια που υιοθέτησε αμέσως και βοήθησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος να μην μείνει κανένα μικρό χωριό χωρίς τηλεόραση. Οι πρώτες αυτές 216 συσκευές τηλεοράσεως εφορτώθησαν αμέσως και απεστάλησαν σε εισάριθμα χωριά. Στόχος της αναλυθής προσπαθίας είναι να φτάσει τηλεόρασης σε κάθε μικρό χωριό που καλύπτεται από την εμβέλεια των τηλεοπτικών δικτύων της χώρας. Παιδιά τους πώς να μην αφήσουν την Ελλάδα να πεθάνει. Ο προ-προ-πάπος σας, ο Παπαγιώργης με το όνομα, στο μοναστήρι της Αγία Μαρίνας. Κατάλαβα, γέροντα.
Οι ταινίες αυτές, όπως ο Παπαφρέσας που βλέπαμε εδώ, ο οποίος μάλιστα παίζεται από τότε τακτικότατα στις επαιτίους της τηλεοράσης και παίχτηκε και πριν από μερικές μέρες, δεν έχει τίποτε το ιδιαίτερο. Μια ταινία η οποία μιλάει για τον Παπαφρέσα, έναν ήρωα, λαϊκό κιόλας ήρωα της Επανάστασης. Σταμάτα! Πάρε τα σημάδια πίσω! Κρίμα στο λαιμό σου! Σύρε να πεις του αγά πως πάνω από αυτό είναι το δίκιο. Κι αν σε ρωτήσει ποιος σου πήρε τα άρματα, πες του το όνομά μου. Ο Παπαφλέσας. Τι είναι η πολεμική πείρα, μωρέ? Να πάνε σε σχολείο για να τη μάθουν? Σε ποια χαρτιά και σε ποια βιβλία είναι γραμμένη? Να κάτσω κι εγώ μαθητής να τη σπουδάσω? Για να μιλάτε! Μην ψάχνετε για απάντηση. Δεν υπάρχει. Στον πόλεμο, στην αντάρα της μάχης και πάνω απ' όλα μέσα εδώ. Εδώ μέσα είναι η πολεμική πείρα. Είναι μια αισθητική η οποία δυστυχώς την έχουμε και από παλιότερα. Την είχαμε και στα μισηγέρι, στα παιδικά μας χρόνια μας την περνάνε στα σχολεία και η οποία στην εποχή της Χούντας θεσμοποιήθηκε. Και η οποία συνεχίζεται και σήμερα, την έχουμε από το χώρο της εκκλησίας, την έχουμε με διάφορες εκδηλώσεις, δεν έχει χαθεί, είναι εκεί παρούσα πάντοτε. Την έχουμε μπροστά μας και θα τη συναντήσουμε και μεθαύριο. Την έχουμε στο Μακεδονικό, με τους Τούρκους, παντού. Υπάρχει μια πλευρά μονοπωλίου της εθνικοφροσύνης, η οποία είναι και άκαμπτη και πάρα πολύ καταστροφική για την πορεία της χώρας μας. Η ευκαιρία εξοχότηση ο αντιβασιλεύ στρατηγό κ. Γεώργιο Ζωητάκη, ο πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, μέλη τη κυβερνήσεω και άλλοι επίσημοι, παρέστησαν στην πρεμιέρα τη ελληνική ταινία Παπαφλέσα, η οποία εδόθη στα πλαίσια του εορτασμού τη 28η Οκτωβρίου. Πολλοί από τους παραγωγούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου συμμετείχαν σε αυτό το καινούριο παιχνίδι. Και ο κόσμος πήγαινε και τα έβλεπε. Και βεβαίως υπήρχε και το πρωτοπαλίκαρό τους που ήταν ο περίφημος ιστορικός πια James Parris, ο οποίος ήταν άνθρωπος ελληνοαμερικάνος μεν, αλλά χωρίς καμία ενδιασμό, χωρίς κανένα ενδιασμό, ας το πούμε έτσι, απέναντι στο να κάνει τη δουλειά του και να βγάλει τα χρήματά του, πριν έκανε ταινίες διάφορες. Τότε βρήκε ότι μπορούσε να κάνει ταινίες, αυτό που θα λέγαμε σήμερα, εθνοκαπηλικές. Όταν το 1821 οι Έλληνες ήρχιζαν τον μεγαλειώδη αγώνα των για να αναστήσουν το ελληνικό κράτος, δεν εβασίζοντο μόνον εις τας δυνάμεις των, εβασίζοντο και εις την βοήθεια του Θεού. Και είχαν τάξει τότε ότι όταν κάποτε η Ελλάς θα εγίνε το κράτος ελεύθερον και οικονομικώς ανεξάρτητον, το έθνος θα ανοίγερε μεγαλοπρεπή ναών προς τιμήν του Σωτήρος. Από τότε παρήλθον 150 σχεδόν έτη. Αλλά το τάμα του έθνους δεν είχε εκπληρωθεί. Την υπόσχεση της Ελλάδος προς τον Σωτήρα της Θεών υλοποιεί η Εθνική Επαναστατική Κυβέρνηση. Υπήρχε επίσης η ιστορία με το τάμα του έθνους που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το 68, που μάθαμε έκπληκτη, δεν νομίζω ότι κανείς Έλληνας θυμόταν αυτή τη μικρή ιστορική λεπτομέρεια, ότι είχε ταχθεί από τον Κολοκοτρώνη το να γίνει ένας μεγάλος ναός του Σωτήρος ως τάμα του έθνους και ο Παπαδόπουλος, τότε ήδη πρωθυπουργός νομίζω, δικτάτορας, επέλεξε το χώρο εκεί στα Τουρκοβούνια πάνω για να γίνει αυτό, πάνω από το γαλάτσι. Και φυσικά δεν έγινε τίποτα, δεν μπήκε, θεμελιώθηκε έτσι με κάποιο ταρατατζούμ, ας πούμε, και έγινε μια μεγάλη πασαρία γύρω από αυτό. Γίνανε έρανοι μεγάλοι
Και νομίζω ότι ήταν μια και από τις πρώτες περιπτώσεις ομής διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, μετέβη στο κτηριακό συγκρότημα σχολείων Δάφνης, όπου εκτίθενται τα προπλάσματα και τα σχέδια των έργων δια των ναών του Σωτήρος, των ναών του Τάματος, τα οποία έτυχαν του 1ου, 2ου και 3ου επένου. Σκοπός της επισκέψεως αυτής ήταν να είδουν ο κύριος Πρωθυπουργός και οι συνοδεύοντες αυτών αντιπρόεδροι και υπουργοί τα προπλάσματα και τα σχέδια αυτά, να ενημερωθούν από τους κατασκευαστάς των και να ακούσουν τις απόψεις των μελών της Επιτροπής Κρίσεως. Όπως εδήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, η πρωτότυπη αλλά και πρακτική ιδέα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου υλοποιήθηκε. Οι πρώτες 9 κινητές εκκλησίες, τροχοφόροι δηλαδή ιεροί ναοί, των χιλιόμετρων της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερονίμου. Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, Συνταγματάρχης κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, έδωκε συνέντευξη προς 200 και πλέον Έλληνας και ξένους δημοσιογράφους, αντιπροσωπεύοντας τα συγκυρωτέρα των ξένων εφημερίδων, περιοδικά, σταθμούς ραδιοφωνικούς και τηλεοράσεως. Η Ελλάς, ετώνησε ο κ. Παπαδόπουλος, και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφορος προς τον κομμουνισμό. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό. Οι λόγοι του Παπαδόπουλου είναι από τους ωραιότερους κωμικούς μονόλογους που υπάρχουν στο παγκόσμιο θέατρο. Δεν αντιμετώπισε η κοινωνία των κομμουνιστικών κίνδυνων λόγω του πολυπληθούς των ανθρώπων οι οποίοι εμοιήθησαν εις τον κομμουνισμό. Αντιμετώπισε τον κίνδυνο του αφωνισμού εκ της αρνήσεως η οποία ανεπτύχθη εις τα άτομα που την συγκροτούν εκ της ελλείψεως της καταλλήλου κοινωνικής αντιλήψεως και προνοίας περί τα άτομά της, με αποτέλεσμα πολλά εκ των ατόμων αντί να αποτελούν δημιουργικά άτομα της κοινωνίας εντός της οποίας ζουν, να αποτελέσουν αρνητάς της και να στραφούν εναντίον της με σκοπόν να την καταστρέψουν, ως πράττει ο κυνηγός, ο οποίος μη δυνάμενος να εκβάλει το θηρίον εκ του σπηλαίου, θέτει πυρ ανεξαρτήτως του εάν μετά του θηρίου κατακαεί και το περιέχον αυτό σπήλαιον. Δεν αντιμετωπίζεται, κυρίες και κύριοι, ο κομμουνισμός με... Οι αγριόπαπιες ήσαν ο πρώτος στόχος των κυνηγών, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ο Υπουργός Συντονισμού κ. Μακαρέζος. Θέλω να σας πω ότι εγώ σε ένα βαθμό έχω μια γοητεία με τους λόγους του Παπαδόπουλου. Γιατί όμως? Γιατί τους έχω μελετήσει, τους έχω καταγράψει δηλαδή και τους έγραφα από το μαγνητοφωνάκι, πολλή δουλειά δηλαδή, για να κάνεις από μαγνητοφώνηση, έβαγα καιρούς. Και μελέταγα τις προτάσεις του. Αυτός ξεκίναγε μια πρόταση, πήγαινε μια σελίδα χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, γυρνάμε τη δεύτερη σελίδα, έφτανε στο τέλος και εκεί έβαζε τελεία. Και λες, τώρα αυτό δεν θα το βγάλει πουθενά. Διότι μέσα σε αυτά υπήρχαν γύρω στα 40 ρήματα, 30 απαρέμφατα, 20 κατηγορούμενα. Ας πούμε, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Το έβγαζε τέλεια. Δηλαδή ούτε ο Αριστοτέλης δεν είχε αυτή τη γνώση να βγάλει αυτό το πράγμα, αυτή την τελειότητα. Πάλι θα αποτολμήσω επαφή με τους γιατρούς. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε, τον δοκιμάζομαι εάν μπορεί να περπατάει με το γύψο, σπάζομαι τον αρχικό γύψο και ενδεχομένως περιορίζομαι τον καινούριον εκεί που χρειάζεται. Ενδεχομένως το δημοψήφισμα θα είναι μια γενική θεώρηση των ικανοτήτων του ασθενούς. Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον, εάν χρειάζεται θα του τον βάλουμε. Και το μόνο που μπορώ να σας προσχεθώ είναι να σας καλέσω να δείτε κι εσείς το πόδι χωρίς γύψο. Είχε φανεί από την αρχή ότι ο εγκέφαλος, πολύ νωρίς ότι ο εγκέφαλος είναι ο συνωμοτικός ο Παπαδόπουλος. Έτσι ξέρετε, το σηκωμένο φρύδι, το έτσι, το αυτή η φωνή και πάλι που λέγαμε,
ήταν αρκετά για να σε κάνουν να παγώνει το αίμα της φλέβης όταν τον έβλεπες. Μόνο μας παρηγορούσαν λιγάκι οι ισολικισμοί του και οι ελληνικούρες του και οι φοβερές μεταφορές και παρομοιώσεις περί γύψου, ασθενούς. Το περίφημο ήταν ο γύψος. Ο ασθενής είναι στο γύψο! Και θα παραμείνει όσο χρειάζεται, ή ότι θα πει στους παλαιούς πολιτικούς: «Κύριοι, είστε πτώματα, ο Δωδότα και την Μανιέα». Εγώ θυμάμαι όταν πιάσανε τον Μαρκεζίνη μαζί με τον Παπαδόπουλο Ιωαννίδης, τους είχα βάλει και τα τέσσερα πόδια σε ένα ποδάρι γύψου. Και ρωτούσε ο Παπαδόπουλος τι είναι αυτό και του έλεγε ο Μαρκεζίνης: «Γύψος, πρόεδρε». Και το άλλο ήταν ότι γύψος τέλος είχαν αναγράψει απ' έξω όλες οι μάντρες υλικών οικοδομήσεων. Μια μεγάλη ατυχία έπληξε τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Ο πρωταθλητής Ελλάδος ΠΑΟ ενίκησε μένα κατά τη διάρκεια του αγώνος του εναντίον της βουλγαρικής ομάδος ΤΣΕΣΕΚΑ για το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων, αλλά έχασε την πρόκριση. Συμφώνως προς τα αραβικά έθιμα, ο αντιπρόεδρος της τυπικής κυβερνήσεως παρέθεσε προς τιμήν του κυρίου Πατακού γεύμα σε μία σκηνή. Παιδιά, ο Πατακός ήταν, αν ήταν οπερέτα όλη αυτή η ιστορία, ήταν το πρώτο νούμερο. Πρώτο εμφανίστηκε με το να μαζεύει τα τσιγάρα στον δρόμο κάθε φορά που τα πετάγανε τα αυτοκίνητα μπροστά του. Τα προσπέρνανε, τα σταμάταγε, τα κλείνει, του έλεγε: «Πετάξανε τα τσιγάρα, κύριε». Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Μετά εμφανίστηκε με ένα μυστρί οπουδήποτε γινόταν εγγένεια. Αλλά ο πανικός με τον Πατακό ήταν ότι ήταν απρόβλεπτος εντελώς. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι τον έπαιζε κάθε δες και λίγο ο Γιώργος ο Πηλικός, ένας συνάδελφος, ο οποίος έπαιρνε τα τηλέφωνα και έκανε τον Πατακό με τον ίδιο τρόπο τη φωνή και τι αγριάδε. Και προκαλούσε ένα πανικό σε όλη την εφημερίδα, γιατί δεν ήξερε ποτέ αν είναι αυτό ή δεν είναι. Μια από τι φορέ που έγινε και ζημιά ήταν και με μένα, γιατί με πήρε μια κυρία και μου λέει: «Σα παίρνω από το γραφείο του Αντιπρόεδρου, θέλει να σα μιλήσει». Είχα κάνει ένα σκίτσο, ίσω να μπορούσε να θεωρηθεί ότι σχολίασε τον Πατακό. Θέλει να σα μιλήσει ο ίδιο ο κ. Αντιπρόεδρο. Και εμφανίστηκε ο άλλο και λέει: «Εσύ είσαι». Του λέω: «Ρε Γιώργο, κόφτη πλάκα τώρα». Γνωστέ ιστορίε. Εγώ νόμιζα πως ήταν ο Γιώργος ο Πηλικός, ήταν ο ίδιος ο Πατακός. Όταν όμως κόφτωνε ο Γιώργο, το έκλεισε αμέσως ο άλλος. Και ξαναεμφανίστηκε η κυρία μου, είπε: «Τι είναι αυτά που λέτε?» «Είναι ο ίδιος ο κύριος Αντιπρόεδρος». Λέω: «Πες στο Γιωργάκι να με αφήσει ήσυχο, κάνουμε δουλειά τώρα». Πάθος δεν επανεμφανίστηκαν. Πήρα το Πηλικό λιγάκι ανήσυχος, ποιος έκανε το παπί. Μου λέει: «Εγώ δεν πήρα». Τι έγινε, δεν ξέρει κανένας. Ήτανε, δεν ήτανε, ήταν η μόνη φορά που ήρθα ίσως σε επαφή με τον Πατακό. Η πρώτη φορά που ίσως ήρθε σε επαφή με τον Πατακό. Ο Πατακός είχε γίνει μέχρι και ανέκδοτο και αντικείμενο να κάνουν αστεία μεταξύ τους οι συντάκτες των εφημερίδων. Δηλαδή, μιλάμε ότι ο τραγέλαφος αυτής της διακυβέρνησης εισαγωγικά ήταν άνευ προηγουμένου. Βλέπουμε την προσπάθεια εντωμεταξύ, την τρομακτική που καταβάλει η διοίκηση με Πατακούς και Παπαδόπουλους και τα λοιπά, να δείξει σε τι αναπτυξιακή πορεία βρίσκεται η χώρα, κάνοντας συνεχώς εγγένεια και τα λοιπά. Γι' αυτό και πήρε και το παρατσούκλι το μυστρί. Υπάρχει αυτή η ιστορία με ένα ασημί ή χρυσαφή, κάτι χρυσαφένιο μυστρί που του έχουν κάνει δώρο, το οποίο χρησιμοποιούσε σε κάθε τέτοια κατάσταση. Δείχνει την αγωνία τους να δείξουν αυτό το πράγμα, να δείξουν ότι έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξη η Ελλάδα, δείχνει την αγωνία τους να δείξουν ότι η Εθνοσωτήριος ήταν αλήθεια Εθνοσωτήριος, ήταν αυτή η οποία έπρεπε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων προς όφελος της πατρίδας. Την οποία πατρίδα βέβαια δεν δίσταζαν να την παρουσιάσουν όπως πιστεύουν οι ίδιοι ότι είναι, ας πούμε, με τα κρυφά σχολιά, με τους μεάνδρους και με τους πολεμιστές στις επιδείξεις αρετής στα παναθηναϊκά στάδια. Είναι οι αντιστοιχίες πολύ τρομακτικές και σε σχέση με τη διασκέδαση που προσέφερε το κράτος αφιδώς τους διασκεδαζόμενους, το λαό κτλ. Καθώς επίσης και η διαχείριση των media, η media τέλος πάντων εκείνη την εποχή είχαμε το κανάλι των ενόπλων δυνάμεων και τους αντίστοιχους ραδιοφωνικούς σταθμούς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήταν τα κανάλια επικοινωνίας της Χούντας των συνταγματαρχών με τον κόσμο, ο οποίος κόσμος ό,τι του πουλάγανε μασούσε, γιατί δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος.
Εξάλλου, πολλοί λένε ότι αντίστοιχος με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη δικτατορία, και έχει αναφερθεί ακριβώς για τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τον τύπο στις ημέρες μας, στη δικτατορία πάλι ακούγανε τα νέα από, ξέρω εγώ, BBC, Deutsche Welle κλπ. Τέτοια, ούτως ώστε να μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει. Διότι η πληροφόρηση την οποία έπαιρναν από τα μέσα της εποχής τη θεωρούσαν από ένα σημείο και μετά τη θεωρούσε ο κόσμος κατευθυνόμενη και πεπερασμένη. Πράγματα τα οποία τα βλέπουμε και σήμερα, ξανά, σε σχέση με όλους όσους μιλάνε για τις συγκρίσεις της τότε με τη σήμερα, έχουμε να κάνουμε συγκρίσεις, υπάρχουν αλήθεια, θεωρώ πως. Εκείνη η εποχή, ακριβώς επειδή είναι θεοποιημένη κάπως και τα λοιπά, είχε μείνει στο μυαλό μας σαν κάτι πάρα πολύ μακρινό, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου μακρινό. Όλες αυτές οι διάφορες σχέσεις και οι εξορμήσεις στο εξωτερικό δεν είναι καθόλου μακρινές, συμβαίνουν και τώρα, απλά συμβαίνουν με άλλες χώρες, με άλλους τρόπους. Η υπόθεση διαχείριση της πληροφορίας, διαχείριση των μέσων κτλ., όπως βλέπουμε από τα διάφορα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, γεγονότα, υπάρχει με τον ένα τον άλλο τρόπο, ακόμα και αν ακόμα δεν υπάρχει ένα γραφείο λογοκρισίας όπως υπήρχε τότε, το οποίο ήταν επιφορτισμένο ακριβώς με το ίδιο έργο. Νομίζω ότι αυτό το γραφείο λογοκρισίας έχει γίνει franchise και υπάρχει σε διάφορες συντακτικές ομάδες, σε διάφορα μέσα τα οποία εμφανίζονται ως ελεύθερα, μη εξαρτώμενα κλπ. Με αυτά και με εκείνα, πάμε και στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς σε σχέση με τις εξορμήσεις του team των εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας με διάφορες χώρες, όπου έχει απίθανο γέλιο και πολύ κλάμα για όλους εμάς τη συνέχεια μετά από αυτές όλες τις τα καραγκιοζηλίκια, τις ενέργειες. Πάμε να το δούμε. Βασική επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος είναι η ενίσχυση πάσης προσπαθίας η οποία συμβάλλει στην εμπέδωση της διεθνούς συνεργασίας και ειρήνης. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πατακός ανεχώρησε εκ νέου στην Αφρική δια 12ήμερων επίσκεψη καλής θελήσεως στα κράτη της Γκάμπιας, Νιγηρίας, Καμερούν, Ακτής του Ελεφαντοστού και Σενεγάλης. Η νέα περιοδία του αντιπρόεδρου της κυβερνήσεως κ. Πατακού εις χώρας της Αφρικανικής Ηπείρου ήρχισε με την επίσκεψή του στην Νιγηρία. Η Νιγηριανή κυβέρνηση, ο λαός της χώρας και τα μέλη της ελληνικής παροικίας επεφύλαξαν θερμοτά την υποδοχή εις τον κύριον Πατακόν και τους συνοδεύοντας αυτών υπουργών πολιτισμού και επιστημών κύριον Παναγιωτάκην και υφυπουργών κοινωνικής πολιτικής κύριον Μιχαλόπουλον. Ομιλών προς τους δημοσιογράφους, ο κύριος Πατακός ανεφέρθη εις τους σκοπούς της επισκέψεώς του στην Νιγηρία, οι οποίοι αποβλέπουν εις την σύσφυξη των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και εις την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των. Κατά την παραμονή του εις τον Άγκος, την πρωτεύουσα της Νιγηρίας. Επίσης, επραγματοποίησε επίσκεψη εις τον φύλαρχον βασιλέα της πολιτείας του Λάγκος, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της μεγάλης φυλής, τον Γιορούμπα. Κατά τη διάρκεια του επισήμου γεύματος, το οποίο παρέθεσαν η Νιγηριανή κυβέρνηση προς τιμήν του κυρίου Πατακού και της ακολουθίας του, ο κ. Πατακός προσέφερε αναμνηστικά δώρα εις τους φιλοξενούντας αυτών Νιγηριανούς επισήμους. Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως εγένετο επίσης δεκτός υπό του αρχηγού του κράτους της Νιγηρίας, στρατηγού Γκοβόν, με το οποίο είχε εγκάρδιον συνομιλία επί των θεμάτων της επισκέψεώς του. Μετά το Κονγκό, επισκέφθη επισήμως το Μπαγκί, πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Και εκεί είχε συνομιλίες με υπουργούς της κυβερνήσεως της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και με τον πρόεδρο αυτής, στρατηγόν Μποκάσα, ο οποίος επιφύλαξε εις τον κύριο Πατακόν ιδιαίτερος εγκάρδιον υποδοχήν. Κατά τις συνομιλίες αυτές, κατηρτίστηκε ευρύ πρόγραμμα συνεργασίας των δύο χωρών επί θεμάτων γενικών και ειδικών, με στόχον πάντοτε την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη φιλικών δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Μερικά απολυταρχικά αφρικανικά καθεστώτα που λάτρευαν τη δικτατορία και την εθνική μας κυβέρνηση και γίνονταν αδερφοποιητοί, γιατί καμία σοβαρή χώρα έτσι δεν έδειχνε τέτοιες, δεν είχε τέτοιες εκδηλώσεις χαράς, πάντως όχι οι ευρωπαϊκές, και η Αμερική μπορεί να στήριζε τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον
έμεσα μέσω CIA και μέσω υπηρεσιών ή ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά δεν πολύ εξετίθετο αν εξαιρεθεί η περίπτωση του Άγνιου. Διπλούσιτος ο πόστης επισκέψεως του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κυρίου Σπύρου Άγνιου στην Ελλάδα. Αφενός επίσημη συνομιλία μετά της ελληνικής κυβερνήσεως επί θεμάτων αφορώντων εις το ΝΑΤΟ και αφετέρου ένα προσκύνημα εις τον τόπον των προγόνων του. Μετά το πέρας της επισήμου επισκέψεώς του, ο κ. Άγνιου επραγματοποίησε ανεπίσημον περιοδίαν εις διαφόρους περιοχάς της Ελλάδος, με πρώτον σταθμόν τους Γαργαλιάνους, την Κωμόπολη στην οποία γεννήθη ο πατήρ του. Αποθεωτική το η υποδοχή που επεφύλαξαν οι Γαργαλιανιώτες εις τον κ. Άγνιου και τον πρωθυπουργό κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον που τον συνόδευε. Δι' αυτούς ήτο το παιδί του πατριώτη που ξαναγύριζε στην πατρίδα. Κι έτσι έδειχνε να αισθάνεται και ο κύριος Άγνιου, ο οποίος σαν πρώτο μέλημα επεσκέφθη τους τάφους του πάπου και του προπάπου του και κατέθεσε στεφάνους. Ύστερα, μία επίσκεψη στο σπίτι της οικογενείας του, όπου απεκάλυψε την ενδυχιστήσαν αναμυστική πλάκα. Και εδώ, στη γη των προγόνων του, είπε προς τους πατριώτες του και αυτά. Έχω διαβάσει και έχω καταστεί μάρτης ορισμένων εκ των εξαιρετικών πραγμάτων που συμβαίνουν στην ελληνική Ήπειρο. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το διοργανωθέν δεύτερον τρακτέρ ράλι, στο οποίο έλαβαν μέρος 30 τρακτέρ. Το πρωτότυπο αυτό ράλι επραγματοποιήθη στη Λαμία στα πλαίσια της εκθέσεως Θερμοπύλια και περιλάμβανε αγώνες οργώματος και φρεζαρίσματος, ως και αγώνα δεξιοτεχνίας. Αχ, θα σου πω και κάτι άλλο πάρα πολύ αστείο που θυμήθηκα τώρα. Ήταν με τον Γιόλα. Ο Γιόλας είχε έρθει τότε επί Χούντα στην Αθήνα και είχε αυτό το ανάκτορο στην Αγία Παρασκευή, όπου βέβαια αμέσως άρχισε να καλεί σε όλο αυτό το πράγμα και τους Χουντέους. Μια φορά είχε καλέσει τον Παπαδόπουλο, την Παπαδοπούλου, τους υπουργούς, πατακούς και τέτοιους, και είχε κάνει μια μεγάλη δεξίωση. Μέσα σε αυτό το σπίτι και φίλος πολύ του Γιόλα ήταν κάποιος Μιχάλης, ο οποίος είχε κουφαθεί στον πόλεμο όταν τορπιλήσανε οι Ιταλοί την Έλλη. Λοιπόν, αυτός ήταν μουγκός. Και ο Γιόλας τον είχε ντύσει με μία στολή γυναίκα, με διάφορα καταπληκτικά φορέματα, του είχε βάλει τα μπιζού με τα εμρόντ και αυτά, ένα καπέλο τρομερό και αυτός δεν μίλαγε, του είπε αυτό λέει που θα κάνεις εσύ, θα σε συστήσω λέει εγώ στους Χουντέους και εσύ θα απλώς θα δίνεις το χέρι σου έτσι. Λοιπόν, έμπαιναν όλοι αυτοί και ο Γιόλας τον σύστηνε «The Duchess of Agrinion». Και αυτός το μόνο που έκανε, καθόταν έτσι και έδινε το χέρι του, το οποίο χειροφιλούσανε όλοι όσοι μπαίνουν εκεί μέσα. Για μια βραδιά, οι αίθουσες του ξενοδοχείου Hilton μετεβλήθησαν με την κατάλληλη διακοσμησή τους σε χώρους αρχαιοελληνικών συμποσίων. Συνδετημόνες του συμποσίου αυτού, 180 μέλη αμερικανικής εταιρείας που επεσκέφθησαν τη χώρα μας. Όλοι τους ήταν ντυμένοι με χλαμίδες και στεφανωμένοι με εορταστικούς στεφάνους. Αρχαϊκός και ο τρόπος παραθέσεως και καταναλώσεως των φαγητών και ποτών. Από την αναπαράσταση αυτού του αρχαιοελληνικού συμποσίου δεν έλειπαν και οι ατραξιών, εντεταγμένες φυσικά στο κλίμα της βραδιάς, που οι συνδετημόνες την ετοίμησαν αναλόγως και την έζησαν με όλη τους την καρδιά. Η Χούντα προσπαθούσε να προσελκύσει τουρίστες στην Ελλάδα και όπως ήταν φυσικό προέβαλε στο ότι είναι μία χώρα όπου επιτρέπονται. Δηλαδή το σουβλάκι Lavent Sun νομίζω ότι τότε πρωτοκαθιερώθηκε. Η εικόνα του τουρίστα, της τουρίστριας με το μίνι, του τουρίστα με τα γένια,
με το ταγάρι που δανείζονταν κομμάτια, δανείζονταν στοιχεία από την αρχαιοελληνική αισθητική και τα κάνανε τουριστικά ρούχα. Οι μέανδροι που έγιναν λίγο ένα print της μόδας, όλα αυτά σαν εικόνες μπορεί να μην συμφωνούσαν με την ιδεολογία της Χούντας, με την χριστότητα, ας πούμε, των ηθών και την διαφύλαξη των ηθών, αλλά εντέχνως βγαίνανε προς τα έξω για να δείξουν ότι είναι μια χώρα που υποδέχεται τους τουρίστες της με ανοιχτές αγκαλιές και ότι ανέχεται κατά κάποιον τρόπο τα δικά τους ήθη. Good morning. Στο πλήσιμο μάζεψε. Do you smoke? Μόλις έφτανε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, έβλεπες μια τεράστια ταμπέλα. Visit Greece to learn the truth. Έλα στην Ελλάδα να μάθεις την αλήθεια. Τώρα βέβαια αυτό, με κάποιο λάτρι του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, μπορεί να νόμιζε να μάθεις την αλήθεια του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και του ελληνικού φωτός. Αλλά βέβαια σήμαινε να μάθεις την αλήθεια, ότι εδώ περνάμε υπέροχα και είναι με όλα μια χαρά και αυτά που λένε για βασανιστήρια και για καταπίεση τα λένε τα αντεθνικά στοιχεία και οι κομμουνιστές και ξέρω εγώ ποιος. Βέβαια στους τουρίστες πάλι θα έλεγα ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά από πριν το 69-70 και μετά. Τα σκληρά χρόνια της Χούντας ήταν τα τρία πρώτα, που εκεί μπορεί και κάποιον να τον γυρίζανε πίσω στο αεροδρόμιο, μπορεί να κάποιον να του λέγανε να μπεις μέσα ένα χίπι, ας πούμε, πρέπει να κουρευτείς. Το μίνι λένε ότι ο Πατακός κυκλοφορούσε με μια στάμπα και αν φαινότανε, ξέρω εγώ, τόσο το πόδι μιας κοπέλας, τις έβαζε στάμπες για να μην μπορεί να κυκλοφορεί με μίνι. I believe that the women who show their meat, it is a provoke. Ο χορός των αξιωματικών της ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής εις των ξενοδοχείων Hilton, παρουσία της αυτού εξοχότητος του αντιβασιλέως, υπήρξαν από τους πλέον επιτυχημένους τον απόκρεο και αποτέλεσαν ένα από τα κοσμικότερα γεγονότα της περίοδου αυτής. Παρέστησαν μέλη της κυβερνήσεως, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, ο Δήμαρχος Αθηναίων και άλλοι επίσημοι. Ο κόνφερανσιέ Γιώργος Οικονομίδης παρουσίασε το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εις το οποίο συμμετέσχουν χορευτικά συγκροτήματα και γνωστοί καλλιτέχνε του θεάτρου, της οθόνης και του πενταγράμμου. Το δεύτερο μέρος της ερωτής περιλάμβανε μια φαντασμαγωγική παρουσίαση των κορυφαίων ιστορικών σταθμών του έθνους από τον αρχαιοτά των χρόνων μέχρι τις 21 Απριλίου 1967. Δύναμης η οποία υπήρχε ενώ πυροτεχνήματα έκριναν την Αθηναϊκή νίκη ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς των Κρυμνών κατά παράδειψη γαλάζια και λευκά πλαίσια για τον οποίο σχημάτιζον την ελληνική σημαία επί της οποίας αναγράφεται 21 Απριλίου την ίδια στιγμή πυροτεχνήματα εκαίοντο από τον δικαπιτών. Στην
αποχώρηση της εκτός όντως του Αντιβασιλέως, Αντιστρατήμου κ. Ζωητάκη, του Πρόεδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών επισήμων, εκάλυψαν τα θερμά χειροκροτήματα του λαού. Και ενώ η νύχτα εσκέπαζε την Αττική, εφωτεινή επιγραφέ και το σήμα της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως διέλυον το σκότος και ενεθύμιζον ότι η θεά της αληθείας επανέβρε τον θρόνο της στην Ελλάδα και φωτίζει απλέτως των δρόμων των πεπρωμένων του ελληνικού έθνους, των δρόμων προς την πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού. Που λέτε, οι Εθνοσωτήριες, όπως είδατε, είχε κάνει καταπληκτικά πράγματα. Εντάξει. Είχε τρομακτικές σχέσεις με χώρες που η δέσμευσή τους για τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν πεντακάθαρη. Όχι, δεν ήταν, σας τρολάρω βέβαια. Με όλους τους δικτάτορους και τους χουντέους της Αφρικής είχαν συναντηθεί και πίνανε μαζί και διάφορα τέτοια. Βέβαια υπάρχει πάντα αυτό που η όλη υπόθεση που είχε να κάνει και εμένα πριν λίγο μου το πάνε, νομίζετε ότι τα ξέρω όλα, αλλά είχε να κάνει με εμπόριο όπλων, μου είπανε, ότι πουλάγαμε όπλα, εμείς, οι Έλληνες, οι εθνικοπατριώτες τότε, εκεί στις χώρες αυτές. Κατά τα άλλα, όσο συνέβαιναν αυτά, υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες φιέστες, ντυμένοι Λεωνίδες να βαράνε ντυμένους Αλέξανδρους με πώς το λένε, κράνη και σπαθιά και ασπίδες και διάφορα τέτοια. Οι μαγικές στιγμές όπου ο Παπαδόπουλος βγάζει λόγους διάφορους κτλ. Και οι επίσης μαγικές στιγμές όπου ο Πατακός προσπαθεί να εξηγήσει γιατί είναι κακό το μήνυ, ας πούμε, λέγοντας το γυναικείο δέρμα κρέας στα αγγλικά. Καταλαβαίνετε ότι για εκείνη την εποχή η αναμετάδοση έστω και ομιλιών ανάμεσα στις ταινίες, στον κινηματογράφο κτλ. Ή πριν ή μετά ήταν μεγάλη υπόθεση και ήταν το βασικό μέσο ενημέρωσης. Στη σημερινή εποχή, άμα μπορούσαμε να τα δούμε όλα αυτά με αυτό το μάτι, πιθανόν να βλέπαμε το Δένδια να δηλώνει ότι κάποιοι είναι τρομοκράτη που κτλ. Τον κλείσανε, τον πιάσανε τον τρομοκράτη, αυτά, και όλοι να νομίζουμε ότι είναι έτσι όπως το είπε, γιατί το είδαμε στα επίκαιρα στο σινεμά. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Όπως επίσης πολύ μεγάλη υπόθεση είναι όλο αυτό το παραμυθάκι, ότι κάποιοι το συζητάνε ακόμα και σήμερα και το αναπολούν και το εκθιάζουν και τέτοια, και είναι πραγματικά αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε μια τόσο γελία κοινωνία, δηλαδή αλήθεια. Και όμως μέρα με τη μέρα βλέπουμε όλο και περισσότερα δείγματα αυτής της γελιότητας, πράγμα το οποίο δεν μας κάνει να είμαστε εύκολα αισιόδοξοι για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, τι να κάνουμε, θα την παλέψουμε όπως την παλεύουμε γενικά. Μου λένε ότι δεν έδειξα μια σκηνή, ένα ελικόπτερο που ρίχνει την μπάλα στο στάδιο στη Λεωφόρο. Τι να κάνω, παιδιά, δεν υπήρχαν όλα στο εν λόγω ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν διάφορα αποσπάσματα που σαφώς δεν περιλήφθηκαν στο εν λόγω ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, το θεωρώ ενδεικτικό από τα δείγματα που έχει πάρει για το κλίμα της εποχής και για τις γελοιότητες που γίνονταν τότε και που με έναν άλλο μετασχηματισμένο τρόπο γίνονται και σήμερα. Οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτό το ντοκιμαντέρ αναφέρονται στο τέλος του, θα το παίξουμε πριν αφού κλείσω την εκπομπή, ούτως ώστε αν θελήσετε να ξέρετε ποιος το έχει κάνει και μήπως να το αναζητήσετε κτλ. Κατά τα άλλα, άλλη μια πολύ ωραία εβδομάδα ξεκινά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανθεκτικοί σε όλα όσα πρόκειται να μας συμβούν. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, ο Θεός μετά από συνεννόηση με τον Σαμαρά μπορεί να έχει προτεραιότητα να σώσει την Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό. Όλα αυτά θα τα δούμε στην εβδομάδα που έρχεται και στις επόμενες. Ήταν άλλο ένα The Barber Shop στο Omnia TV. Ήμουνα το υποπτωμούσι και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Βοήθειά μας. See?
Ba 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 ba